Οι εξ αποστάσεως προβλήματα υπάρχουν, δεν είναι τόσα πολλά, λέει ο Υπουργός. Εντάξει, δεν θα συμφωνήσουμε με τον Υπουργό στο θέμα των προβλημάτων σε ό,τι αφορά τις υποδομές των σχολείων αλλά και τον εξοπλισμό που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Μπορεί το Υπουργείο Παιδείας να έχει κάνει κάποιες παραγγελίες εξοπλισμού, αλλά αυτή τη στιγμή στα σχολεία δεν υπάρχουν. Έχουμε προχωρήσει σε έρευνα δική μας της ΠΟΕΔ. Έχουμε πάρει ενημέρωση από περισσότερα από 200 σχολεία τις τελευταίες μέρες και οι ελλείψεις είναι πάρα πολλές, τόσο και σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, όσο και στο διαδίκτυο, αλλά και στο φορτίο που σηκώνει ένα σχολείο. Και ο εξοπλισμός που υπάρχει, όσος υπάρχει, κατά το πλείστον είναι απαρχαιωμένος. Μάλιστα. Και οι γονείς αντιδρούν, η εκπαίδευση μέσω τηλεοράσεως για μαθητές πρώτης μέχρι και τρίτης δημοτικού δεν τους είναι ικανοί αρκετοί, ούτε και τα φυλάδια στο σπίτι. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το θέμα σηκώνει συζήτηση. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν υπάρχει ετοιμότητα να γίνει καθολικά αυτή τη στιγμή για την πρώτη, δεύτερη και τρίδαξη. Μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να υπάρχει η δυνατότητα και ευχέρεια, αλλά στην πλειοψηφία δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν έχει διαπιστωθεί σε ποιο βαθμό είναι εξοπλισμένοι οι μαθητές της πρώτης, δεύτερης, τρίτης τάξης με ηλεκτρονικά μέσα κατάλληλα για κάτι τέτοιο. Ούτε και έγινε κάποια προεργασία προηγουμένως, είτε επιμόρφωση έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει κάτι τέτοιο επαρκώς. Να σας πω ότι ακόμα και στην τεράστια έκτη τάξη, στην οποία έχουν γίνει και έρευνες για να δούμε τι υλικό δεν έχουν οι μαθητές, τι ηλεκτρονικά μέσα δεν έχουν στη διάθεσή τους, από την έρευνα που έχουμε κάνει, από την έρευνα που έγινε που κάναμε χθες και προχθές, έχουμε διαπιστώσει ότι περισσότεροι από 1.000 μαθητές αυτή τη στιγμή δεν έχουν τα ηλεκτρονικά μέσα για να κάνουν τηλεκπαίδευση από αυτές τις τάξεις. Είτε δεν έχουν διαδίκτυο ακόμη, είτε και δεν έχουν τα μέσα εκείνα που, για να μπορέσουν να δουλέψουν. Συνεπώς, μακάρι να μπορέσουμε να δουλέψει η τετάρτη, πέμπτη, έκτη τάξη. Και για την πρώτη, δεύτερη, τρίτη τάξη, προς το παρόν θα αρκεστούμε στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τον τρόπο που έγινε και τον περασμένο χρόνο. Να πω ότι θεωρώ ότι οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί, αλλά και ο υπόλοιπος κόσμος δεν πρέπει να ανησυχούν σε ό,τι αφορά την κάλυψη των διδακτικών στόχων της σχολικής χρονιάς, τουλάχιστον για την ώρα, γιατί θα συμφωνήσω με τον Υπουργό ότι επειδή έχει προσθεθεί πάρα πολύ διδακτικός χρόνος στα σχολεία την τελευταία τη χρονιά που διανύουμε, είτε γιατί δεν έγιναν εκδρομές, είτε άλλες εκδηλώσεις των σχολείων, ο διδακτικός χρόνος αυξήθηκε και είναι πολύ σημαντικό και πιο μπροστά από άλλες φορές. Συνεπώς, αυτές οι 15 εργάσιμες μέρες θεωρώ ότι δεν θα μας δημιουργήσουν ιδιαίτερο πρόβλημα. Φτάνει να μπορέσουν οι συνθήκες να είναι κατάλληλες για να επιστρέψουν τα παιδιά σχολείο τουλάχιστον την 1η του Φεβράρι. Μακάρι, μακάρι να μπουν τα πράγματα ξανά στην κανονικότητά τους. Κύριε Χαραλάμου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.